Είμαι ο Γκρίγκζερ της καρδιάς σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing το οποίο θα κάνουμε μαζί. Σήμερα είμαστε εδώ πέρα έξω στο ύπαιθρο με το ποδήλατό μου το άλλο. Αυτό δεν είναι το ηλεκτρικό ποδήλατο το οποίο έχω. Και θα κάνουμε unboxing αυτήν εδώ πέρα την συσκευασία που βλέπουμε αυτή τη στιγμή να κρατάω στα χέρια μου. Ουσιαστικά, αν σας το δείξω και από κοντά, είναι μια συσκευασία η οποία έχει ένα φως για το ποδήλατο και ουσιαστικά είναι φως για μπρος και για πίσω. Όπως το βλέπουμε εδώ πέρα, λέει Bicycle Light. Από πίσω μας λέει και τα χαρακτηριστικά. Θα σας τα πω και θα σας τα διαβάσω. Μπορείτε να το δείτε ακόμη μία φορά εδώ πέρα. Καταλαβαίνω και ξέρω ότι το πιο σημαντικό θέμα σήμερα όσον αφορά γενικότερα τα γεγονότα και τα πάντα είναι ο χωρισμός της Δέσποινας Βανδύ με τον Ντέμι Νικολαίδη, αλλά τι να κάνουμε, θα σφίξουμε τα δόντια μας, θα κάνουμε την καρδιά μας πέτρα και θα συνεχίσουμε για να μπορέσουμε να βγάλουμε και αυτό το πέρα το unboxing, γιατί η φύση κλαίει και όλα αυτά. Τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογώ, χωρίς όμως να σας καθυστερώ, πάμε να προχωρήσουμε στο unboxing, αλλά πριν προχωρήσουμε να υπενθυμίσω και να τονίσω εσείς να μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε το κουμπάκι από το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Προχωράμε λοιπόν στο unboxing από αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν που βλέπετε σαν συσκευασία μέσα πρέπει να έχει, και φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να συμβεί κάπως αλλιώς, πρέπει να έχει δύο φώτα. Το ένα είναι για μπροστά και το άλλο είναι για πίσω. Και τα δύο είναι με ενσωματωμένες μπαταρίες και τα δύο είναι επαναφορτιζόμενα, φορτίζουν με καλώδιο USB. Αν θυμάμαι καλά, όχι με SE, δεν το λέει εδώ πέρα, νομίζω είναι με micro, θα το δούμε όμως τους ή άλλους. Είναι ένα φως μπροστά το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό. Το άνοιξα εγώ τώρα λίγο, το είδα, όντως έχει και τα δύο μέσα. Είναι λοιπόν το φως, σας το διαβάζω από εδώ πέρα, με θερμότητα στο φως το οποίο είναι στα 7.500 Kelvin. Η μπαταρία του φωτός μπροστά είναι 18.650 mAh. Έχει αδιαβροχοποίηση με IPX5. Αυτό νομίζω κρατάει σταγόνες και γενικότερα αντέχει σε τύπου βροχή και όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να το βυθίσουμε σε νερό ή να αντέξει, να το χτυπάμε με κάποιο λάστιχο ή οτιδήποτε. Εκεί θα πρέπει να το βγάλουμε. Επίσης, δείχνει εδώ πέρα ότι μπορεί να μας βλέπουν, να βλέπουμε σε μια απόσταση 300 με 500 μέτρα. Προφανώς αυτό εδώ είναι λευκό το φως. Τι άλλο μας λέει εδώ πέρα, ότι τα φώτα τα LED που έχει επάνω είναι τα F6 κάθετος L2. Αυτό δεν ξέρω τι σημαίνει, για να σας πω την αλήθεια. Και αν θυμάμαι καλά, από τις σημειώσεις που είχε όταν το αγόρασα, λέει ότι η έντασή του είναι στα 2000 lumen. Άρα, αυτό εδώ πέρα, θα πάμε να το ανοίξουμε ευθύς αμέσως, για να το δούμε. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν φακός, ο οποίος θα είναι μόνιμα αναμένος επάνω στο ποδήλατο. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν φακός ο οποίος αναβοσβήνει. Φαντάζομαι ότι αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και βολεύει αν θέλουμε να δείξουμε κάτι σε σως, να μας δούνε. Κάτι τέτοιο είναι, γιατί λογικά πρέπει να έχει διάφορους τρόπους που ανάβει. Δηλαδή πρέπει να είναι και στο τέρμα και λίγο λιγότερο. Θα τα δούμε όλα αυτά ούτως ή άλλως όμως. Πάμε να το ανοίξουμε για να μην σας καθυστερήσω. Θα έρθω εγώ λίγο κοντά εδώ πέρα για να μπορέσουμε να το βλέπουμε όπως θα ανοίγει. Τώρα με βλέπετε με ένα full pension κοντά. Αυτό εδώ όπως το ανοίγουμε, η συσκευασία από μέσα έχει αυτά εδώ. Θα σας τα κρατάω για να μην φύγουνε. Και πάμε να τα δούμε. Έχουμε λοιπόν αυτό εδώ. Εδώ, εντάξει, okay, μας δείχνει πώς μπορούμε να τοποθετήσουμε το φως. Αυτό είναι το πίσω το φως. Το φως το πίσω στο ποδήλατο για να μπορούμε να διευκολυνθούμε και να μην ταλαιπωρηθούμε. Αυτό το πίσω από ό,τι βλέπω εδώ πέρα χρειάζεται μία ώρα να φορτίσει. Λειτουργεί για 30 ώρες αφού φορτίσει και είναι πλήρως και μας δείχνει ότι είναι 40 γραμμάρια. Η αδιαβροχοποίησή του είναι IPX4 το πίσω. Πάμε να το δούμε όμως. Λοιπόν, και έχουμε και λέμε. Το καλώδιο, το USB, το οποίο είναι micro, δεν είναι USB-C, το οποίο για να σας πω η αλήθεια είναι ότι θα βόλευε πάρα πολύ να ήταν USB-C, μιας και πλέον όλα έτσι έχουν ξεκινήσει να γίνονται. Αυτό εδώ
Θα το δούμε. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το πίσω, το κομμάτι. Να το κρατήσουμε αυτό λίγο. Αυτό εδώ είναι το κομμάτι το πίσω, το φωτάκι. Είναι αυτό εδώ, όπως το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Αυτή εδώ πέρα είναι η βάση του, την οποία τοποθετούμε επάνω στο ποδήλατο και το δένουμε. Αν το δείτε, είναι αυτό εδώ. Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς πώς μπορούμε να το δέσουμε. Αλλά οκ. Okay. Αυτό εδώ πέρα είναι το φως. Από πίσω είναι έτσι. Αν το δείτε εδώ. Εδώ έχει αυτό το κομμάτι το οποίο είναι σαν πιαστράκι. Και εδώ πέρα, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, είναι η θύρα της φόρτισης. Το σημείο που βάζουμε για να το φορτίσουμε. Αυτό εδώ επίσης, αν το δούμε, εδώ από πάνω έχει αυτήν εδώ πέρα τη σχισμή. Από κάτω όμως είναι πιο μικρή η σχισμή που έχει. Άρα υποθέτω ότι αυτό μπαίνει κατά αυτόν τον τρόπο. Κάπως θα πρέπει να μπαίνει, ναι. Λοιπόν, αυτό μπαίνει έτσι και στέκεται έτσι, όπως το βλέπουμε εδώ πέρα. Αν το ανοίξουμε, τώρα αυτό ή το πατάμε συνεχόμενα ή το πατάμε μια φορά, θα δούμε. Αν το πατήσουμε συνεχόμενα, δεν ανοίγει. Άρα λοιπόν, το πατάμε μια φορά λογικά. Ανοίγει και λειτουργεί έτσι. Αν το πατήσουμε ακόμα μία, λειτουργεί έτσι. Αν το πατήσουμε μία ακόμα, λειτουργεί έτσι. Εδώ τι κάνει. Εδώ ανάβει πιο γρήγορα. Αναβοσβήνει δηλαδή. Και εδώ αναβοσβήνει επίσης με διαφορετικό. Αυτό είναι και τώρα σβήνει. Και έχει και αυτό το πέρα το κόκκινο, το οποίο δεν ξέρω τι κάνει, να σας πω την αλήθεια. Α, δεν έχει καμία σημασία. Πάμε όμως, μ' αρέσει που έβαλε και αντικουνουπικό. Πάμε όμως να ανοίξουμε το άλλο. Το άλλο είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα είναι η βάση του. Αυτό σαν βάση είναι που μπαίνει μπροστά στο ποδήλατο. Αν το δείτε, είναι αυτό εδώ. Και όπως και το άλλο που είχαμε πάρει, που είναι η βάση για το κινητό, και αυτό βιδώνει και ξεβιδώνει. Οπότε δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Δεν χρειάζεται κάποιο κατσαβίδι, εξάγωνο ή οτιδήποτε. Απλά παίρνουμε αυτό, το κάνουμε έτσι όπως χρειάζεται και γίνεται η δουλίτσα. Πάμε όμως να δούμε και το φως. Το φως εδώ και εδώ έχει και το καλώδιο. Λοιπόν, το καλώδιο επίσης είναι... Ου, αυτό είναι USB-C. Ακόμα καλύτερα. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα είναι USB-C. Και το φως είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ πέρα όλο είναι μέταλλο. Η θήκη από το φως όλο, αρκεί να το πιάσει η κάμερα, είναι μέταλλο. Το έπιασε, ωραία. Όπως το βλέπετε εδώ πέρα, από μπροστά είναι τα φώτα. Από πίσω είναι κλειστό, δεν είναι ανοιχτό. Και είναι απλά εδώ πέρα. Και εδώ από κάτω, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, αν το ανοίξουμε, είναι η θύρα, η USB, που μπορούμε να το φορτίσουμε. Επίσης, και αυτό είναι το κορυφαίο σε σχέση με αυτό, αν το δείτε, έχει δύο θύρες. Η μία είναι η θύρα USB-C, από την οποία φορτίζουμε τις μπαταρίες από το φως, και έχει και μία ακόμα θύρα που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για power bank. Άρα μπορούμε να φορτίσουμε και το κινητό μας εδώ. Αυτό στην βάση του... Α, με έχουν φάει τα κουνούπια. Αυτό στη βάση του εδώ πέρα από πάνω, αν το δείτε, έχει ένα βελάκι. Άρα μας δείχνει την κατεύθυνση στην οποία το τοποθετούμε και πώς μπαίνει το φως. Το παίρνουμε, το κάνουμε έτσι, έρχεται μέχρι μέσα, στέκεται και είναι έτοιμο. Επίσης, εδώ από πάνω είναι που ανοίγει. Εδώ, αν το δείτε, έχει μία ένδειξη σαν μπαταρία. Αυτό τώρα είναι σβησμένο. Αν το ανάψω, δεν ξέρω αν φαίνεται, γιατί τώρα είμαι και σε εξωτερικό χώρο και έχει φως, φαίνεται λίγο λογικά, είναι πράσινο. Φαντάζομαι πως όταν αυτό δεν έχει μπαταρία, αλλάζει χρώμα ή αναβοσβήνει, δεν ξέρω. Τώρα είναι αναμένο, τώρα είναι χαμηλότερα.
Τώρα είναι λίγο πιο χαμηλά. Αναποσβήνει. Αναποσβήνει διαφορετικά. Και σβήνει. Οκ. Ίσως περίμενα κάτι άλλο. Δεν έχει καμία σημασία. Θα πάμε να το περάσουμε στο ποδήλατο, γιατί για να σας πω την αλήθεια, περίμενα να μου έρθουνε πώς και πώς, γιατί δεν έχω καν φώτα σε αυτό το ποδήλατο εδώ πέρα και τα χρειάζομαι, επειδή όπως μπορούμε όλοι να αντιληφθούμε, με έχουν φάει τα κουνούπια, όπως μπορούμε όλοι να αντιληφθούμε, δεν μπορώ να κυκλοφορήσω νύχτα και είναι άκρος επικίνδυνο. Δεν χρειάζεται αυτό να το συζητήσουμε. Άρα παίρνω εγώ αυτό. Το περνάω από εδώ μέσα. Το σφίγγω. Βάζω την ασφάλεια για να μπορέσει αυτό να κρατηθεί. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή εδώ πέρα που είμαι, να ξέρετε, έχω ψεκαστεί με αουτάν, εκτός από το σημείο που καλύπτουν οι κάλτσες. Τα κουνούπια προφανώς δεν χρειάστηκε αυτό, δεν θα έπρεπε καν να το σκεφτώ, η αλήθεια είναι. Το έχουν μυρίσει, έχουν καταλάβει τι γίνεται και σου λένε εδώ, όρμα. Νομίζω ότι από την ώρα που ήρθα εδώ πέρα, είμαι τύπου κινούμενος στόχος για τα κουνούπια. Αλλά δεν πειράζει. Θα βιδώσω εγώ αυτό εδώ πέρα αρκετά σφιχτά για να μην έχω κάποιο πρόβλημα. Ούτως ή άλλως θα το φτιάξω κάποια στιγμή ξανά, γιατί δεν θέλω να είναι αρκετά ψηλά το φως και να χτυπάει τα αυτοκίνητα. Θα πρέπει και αυτό δηλαδή λίγο να το προσέξω. Το βλέπετε εδώ πέρα τώρα, ούτως ή άλλως όπως το έχω τοποθετήσει εγώ που το φτιάχνω και το συμμαζεύω. Και να πάμε να δούμε λίγο τα φώτα, το πίσω το φως, πώς μπορεί να μπαίνει. Και να δούμε και κατά πόσο όντως είναι εύκολο να μπει και να βγει. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι και σχετικά εύκολο να μπαίνει και να βγαίνει, για να μπορούμε να το βάζουμε και να το βγάζουμε για να φορτίζει. Νομίζω είναι έτοιμο, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αυτά τώρα δυστυχώς δεν μπορώ να σας τα δείξω, αλλά θα προσπαθήσω, μην κοιτάτε τώρα που είναι μέρα, θα προσπαθήσω, αν είναι προς το βραδάκι, όταν θα μπορεί να φαίνεται το φως, να τραβήξω ένα βίντεο τα δύο αυτά τα φώτα αναμένα, για να δούμε και μέχρι όντως που φωτίζει και πόσο είναι και η ένταση ουσιαστικά αυτού του φωτός και για το πίσω και για το μπροστά, για να έχουμε μια απόλυτη εικόνα. Αυτά είναι από μια εταιρεία, Dovegi, ή όπως μπορεί να προφέρεται και να διαβάζεται. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να ξέρω πώς ακριβώς το διαβάζουμε. Δεν έχει άλλες λεπτομέρειες. Δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο χρειάζεται να δούμε, να σας πω ή οτιδήποτε. Είναι αυτό το κομμάτι. Θα παραμείνουν σε αυτό το ποδήλατο επάνω, γιατί σε αυτό το ποδήλατο, επειδή είναι αυτό που δεν είναι το ηλεκτρικό και το έχω σε άλλο μέρος, χρειαζόμουν τα φώτα, γιατί τα παλιά που είχα, οι μπαταρίες είχαν μείνει πάρα πολύ καιρό χρησιμοποιητές και βγάλανε υγρά, άρα χάλασε το σύνολο και χρειάστηκα. Αυτά τα αγόρασα από την Amazon της Γαλλίας, από όπου δηλαδή αγοράζω τα πάντα. Τα αγόρασα, θα σας πω, πρέπει να τα αγόρασα γύρω στα 20 ευρώ, 25. Νομίζω κάπου εκεί. Αλλά 20-25 ευρώ ήταν και τα δύο. Δηλαδή αυτό ήταν το set μπροστά-πίσω. Δεν ήταν ξεχωριστές αγορές που απλά μπήκανε στο ίδιο κουτί. Ήταν μια αγορά η οποία περιείχε και το ένα και το άλλο. Δεν ήταν πολύ ακριβά. Επειδή έκανα μια συνολική αγορά μαζί με άλλα πράγματα, μαζί με τα μεταφορικά, μου βγήκε μια χαρά ως προς το κόστος. Γιατί για κάποιο λόγο η Amazon τα έχει ακριβήνει ελαφρώς. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Αυτό ήταν το βίντεο, το unboxing και το επάνω στο ποδήλατο, το πώς θα τοποθετούμε και τα εφαρμόζουμε σωστά. Είμαι ο Greek Zer της καρδιάς σας. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι και να πατήσετε το κουμπάκι του κουδουνακίου για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε βίντεο που ανεβαίνει. Να προσέχετε, να μένετε ασφαλείς. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε καλά, να περνάτε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας!